Σαχίνης και είμαι στην ομάδα Urban Dig Project που κάνει αυτή την παράσταση το Gabriela's Rock εδώ στο Λόφο του Στρέφη. Η παράσταση γίνεται στο πλαίσιο ενός ολόκληρου προγράμματος που κάνει το Urban Dig στη γειτονιά του Στρέφη, που έχει και πολύ καλή συνεργασία με την Πρωτοβουλία Κατοίκων Εξαρχείων και κάνουμε δράσεις μαζί τους που έχουν να κάνουν με τη γνωριμία του λόφου με ένα διαφορετικό τρόπο από αυτό που έχουμε όλοι συνηθίσει. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς. Ποιος μπορεί να σε δικάσει? Ποιος? Σε έναν κόσμο που κανείς δεν είναι αθώος. Στέκεσαι. Όρθιος. Ακλόνητος. Ακέραιος. Τίποτα δεν έκανες. Εσύ δεν έκανες τίποτα. Είσαι ο καλός οικογενειάρχης, ο καλός πατέρας, ο καλός σύζυγος, ο καλός γείτονας. Ο καλός επαγγελματίας, ένας ευσυνείδητος άνθρωπος, ένας ευυπόληπτος, πολίτης. Θα τους κοιτάζεις κατάματα. Πώς διανοήθηκαν, να υποπτευθούν εσένα. Τι είδους κίνητρο μπορεί να έχεις εσύ για να σκοτώσεις μια γριά. Μια γριά. Ουσιαστικά προέκυψε από το πώς είναι ο λόφος. Ο λόφος έχει το πολύ ενδιαφέρον χαρακτηριστικό ότι είναι ένας βράχος που φαίνεται πολύ σκληρός απ' έξω, αλλά που βασικά μέσα του είναι λάσπη, είναι άργυλος. Και αυτό είναι κάτι που έχει καθορίσει και την ιστορία του. Μάλιστα κάποτε ήταν ελαττωμείο αργύλου όλη εδώ η περιοχή. Αυτό μας κέντρισε πάρα πολύ να φτιάξουμε μια παράσταση που να ασχολείται με το σκληρός μαλακός. Σκληρός απ' έξω, μαλακός από μέσα. Και οπότε αυτό είναι η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι ότι γνωρίσαμε την ιστορία της Γαβριέλα Σουσάκοβα, που ήταν μια εξαρχιώτισσα και μια ιερόδουλη εδώ στην ξακουστή ιερόδουλη του 20ου αιώνα. Διένυσε τον περισσότερο αιώνα εδώ στην Αθήνα δουλεύοντας. Η Γαβριέλα υπήρξε μια πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα που ήταν πολύ έτσι, τουλάχιστον από την αυτοβιογραφία της, βγαίνει ότι ήταν μια δυναμική έτσι, επιχειρηματίας. Ταυτόχρονα όμως είχε μια ανοιχτοσιά και μια θέρμη, κοινωνική θέρμη θα έλεγε κανείς. Και όλα αυτά κούμποσαν λίγο, η σκληρότητα του βράχου, αλλά όχι και τόσο, γιατί από μέσα του είναι μαλακός. Η σκληρότητα μιας δουλειάς σαν αυτή που κάνει η Γαβριέλα και το ξύ επιχειρηματικό της πνεύμα από τη μία, αλλά από την άλλη το πώς κατάφερε να υπερασπίζεται μια ανοιχτοσιά προς τον άνθρωπο και μια ανθρωπιά ουσιαστικά. Όλα αυτά φτιάξαν αυτή την παράσταση. Δηλαδή αυτό το κοντράστ, αυτό το δίπολο, αυτή η αντίθεση μεταξύ της σκληρότητας που έχουν τα πράγματα και το πώς μπορούν τελικά, πώς μπορείς να απαντήσεις αυτή τη σκληρότητα με μαλακότητα. Καλώς εννοουμένη μαλακότητα. Τι με κοιτάτε. Όλη η Αθήνα πήγαινε. Και όχι μόνο η Αθήνα. Έρχονταν από την επαρχία. Συστημένοι. Μέχρι και μετανάστες από τη Γερμανία, για να μην μιλήσω για τους επώνυμους. Τους επώνυμους. Αυτοί, που είναι αυτοί, στο απειρόβλητο, δεν είδα να εξετάζεται κανέναν. Καλλιτέχνες, μεγαλοβιομήχανοι, υπουργοί, όλος, ο καλός ο κόσμος. Δεν είναι υπόλοιπος. Να σας καλωσορίσουμε στο Λόφο του Στρέφη. Κάνουμε την παράσταση Γαβριέλας Ροκ. Είμαστε η ομάδα Urban Dig Project, της Όχι Παίζουμε.
Και είμαι η Ειρήνη Αλεξίου, η χορογράφος της ομάδας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, στη συγκεκριμένη παράσταση, χορεύω κιόλας, οπότε είμαι και performer της παράστασης. Και δίπλα μου είναι. Εγώ είμαι ο Λεωνάρδος Μπατής, ηθοποιός. Συνεργάζομαι πρώτη φορά με τα παιδιά. Κάνουν κάτι πολύ εντυπωσιακό. Ως ηθοποιός έχω παίξει πολλές παραστάσεις. Είμαι και μουσικός, παίζω και μουσική στην παράσταση. Και έχουμε φτιάξει κάτι εδώ πέρα το οποίο είναι πολύ ιδιαίτερο. Σε όλο αυτό το στρέφει. Μεταμορφώνουμε το τοπίο και λέμε μια ιστορία. Ας αφήσουμε τους επώνυμους, αφού προφανώς αυτοί βρίσκονται πάνω από τον νόμο. Ας πιάσουμε όλο τον υπόλοιπο συρφετό. Η Γκάμπη στις δόξες της. Είχε ξεσποριάσει κόσμο και κοσμάκι. Δεν έκανε διακρίσεις. Πάσα, προσφορά, δεκτή. Ποιος ξέρει τι αποβράσματα πέρασαν από το κρεβάτι της. Άνθρωποι του υποκόσμου, διεστραμμένοι, ψυχοπαθείς και εγώ δεν ξέρω τι. Αυτούς πρέπει να ψάξετε. Εδώ μιλάμε για ένα έγκλημα αποτρόπαιο. Οι δεχθές, εμένα βρήκατε να κατηγορήσετε. Σε όλη μου τη ζωή υπήρξα υπόδειγμα εντιμότητας και ευπρέπειας. Έχω την οικογένειά μου, τη δουλειά μου, τα μαγαζιά μου, την υπόλοιψή μου. Παίζω ένα ρόλο. Συνδιαλέγω με τον εαυτό μου, τον οποίο ερμηνεύει η Ειρήνη. Και όλο αυτό έχει να κάνει με μια προσπάθεια απολογίας ενός δολοφόνου. Ενός ανθρώπου που προσπαθεί να πείσει κόσμο ότι δεν είναι δολοφόνος. Δολοφόνος ποιου, είναι ένα πρόσωπο πολύ γνωστό σε πολύ κόσμο, η Γαβριέλα. Η Γαβριέλα Ουσάκοβα, πρόκειται για μια πόρνη, η οποία δολοφονήθηκε το 1991, σε ηλικία 75 ετών, ασκώντας το επάγγελμα ακόμα. Έχει γίνει διάσημη για πολύ κόσμο, σε πολύ κόσμο αυτή η γυναίκα για πολλούς λόγους. Δηλαδή αξίζει πραγματικά, έχουν γίνει πολλά αφιερώματα για αυτή τη γυναίκα. Και όλο αυτό, η δολοφονία της, η οποία δεν είχε ξεχνιαστεί, μας έδωσε την αφορμή για να δημιουργήσουμε μια ιστορία, μια αφήγηση που συνδέει αυτή την προσωπικότητα με το λόφο του Στρέφη. Αυτό είναι κάτι αυθαίρετο που έχουμε φτιάξει μόνοι μας. Πιστεύουμε ότι είναι ενδιαφέρον. Ούτως ή άλλως η συνθήκη του να κάνεις μια παράθεση σε ένα τόσο δυναμικό χώρο έχει από μόνη της ενδιαφέρον. Θα ήθελα να συμπληρώσω εδώ ότι η Γαβριέλα Ουσάκοβα ήταν ένα πρόσωπο που μας είχε απασχολήσει και στο παρελθόν. Κυρίως για το θέμα της ανοιχτής πόρτας, γιατί επί της ουσίας με τη δολοφονία της Ουσάκοβα τελειώνει και ένα κομμάτι της Ελλάδας και της Αθήνας που είναι. Που ήταν ανοιχτό, να έχει ανοιχτές πόρτες, να μην φοβάται, να μην χρειάζεται να κλειδαμπαρώνεται και να προστατεύεται. Το 1991 η Αθήνα αρχίζει και αυτή να αλλάζει. Μετά από λίγο καιρό, μετά από 2-3 χρόνια έρχονται γυναίκες και γίνεται όλο αυτό το γνωστό τράφικινγκ από τον Ανατολικό Μπλοκ. Και αρχίζει και αλλάζει όψη πλέον ο νεοέλληνας. Με έναν τρόπο αρχίζει και γίνεται. Αρχίζουν και αγριεύουν τα πράγματα, οι πόρτες κλειδώνονται και πιο μάτσο λογικές αρχίζουν και επικρατούν. Θα ήθελα όμως να πω κάτι για αυτή την ιστορία και για το λόφο του Στρέφη. Ο λόφος του Στρέφη έχει κάποια πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ήταν ένας λόφος από άργυλο, γιατί της ουσίας ακόμα το έδαφος είναι αρκετά σαθρό και ο ίδιος ο βράχος είναι αρκετά σαθρός. Γι' αυτό και δεν μας επέτρεψε να μπορέσουμε να κάνουμε αναρρίχηση, που ήταν μια από τις πρώτες σκέψεις σε σχέση με το χορογραφικό κομμάτι. Αυτή η σαθρότητα, αυτή η ιδιότητα που έχει ο άργυλος να μην είναι σταθερό σαν έδαφος και να δημιουργήσει μια συνεχή ολίσθηση, είναι ένα φαινόμενο που ήρθε με έναν τρόπο σε αντιδιαστολή με αυτό που η Γαβριέλα με έναν τρόπο σαν ζωή εκπροσωπούσε. Δηλαδή η ζωή της Γαβριέλας φαινόταν να είναι πάρα πολύ στέρεη. Στην πραγματικότητα ήταν ένας άνθρωπος που ήξερε με στέρεο τρόπο να αφομοιώνει τις αλλαγές και τη ρευστότητα. Αυτές λοιπόν έτσι,
αυτή η ιδιότητα και τα χαρακτηριστικά της Γαβριέλας μας έφεραν αρκετά κοντά στο να σκεφτούμε τον λόφο ότι υπάρχει κάτι στη σύσταση και στην ύλη τους που ταιριάζει και που μπορούμε λοιπόν να μιλήσουμε γι' αυτό. Και όλο αυτό ήρθε και συμπλήρωσε μια πρωταρχική ιδέα όταν προσπαθούσαμε να δούμε πώς θα προσεγγίσουμε δραματουργικά τη Γαβριέλα. Πιασμένη από μια φράση της Γαβριέλας που έλεγε ότι εγώ έχω χρόνο, έχω πάντα χρόνο, και έδειχνε λοιπόν να μην έχει αυτό το άγχος και το ζόρι που εμείς οι σύγχρονοι νεοέλληνες βιώνουμε στην πόλη. Θέλαμε να δούμε ποιος τόπος μπορεί να γίνει με έναν τρόπο να σωματοποιήσει και να δημιουργήσει αυτό που λέμε τον τόπο του ελεύθερου χρόνου. Του ελεύθερου χρόνου όχι σε αντιδιαστολή με τον εργασιακό χρόνο, αλλά τον χρόνο που εμείς δημιουργούμε και τον ορίζουμε ότι είναι ελεύθερος. Δηλαδή δεν καταπιέζεται από κανέναν, δεν ορίζεται από κανέναν άλλον πέρα από τον εαυτό μας και τον αξιοποιούμε δημιουργικά έτσι όπως ο καθένας μας το εννοεί. Όπως αυτό μπορούμε να συναντήσουμε και άλλους. Άρα υπάρχει μια κοινή βούληση. Σε ποιον τόπο μπορεί να συναντηθεί μια κοινή βούληση για ελεύθερο χρόνο? Ένας τέτοιος τόπος είναι ο λόφος. Η απόφασή μας να ασχοληθούμε στο στρέφι με αυτό το θέμα ήταν γιατί αποφασίσαμε ότι δεν θέλουμε να ασχοληθούμε με τα θέματα των κατοίκων για το στρέφι. Δηλαδή, αυτό είχαμε κάνει για παράδειγμα στην Ομόνια. Είχαμε ασχοληθεί με τα θέματα των ανθρώπων της Ομόνιας για την Ομόνια. Στο Δουργούτι, παλαιότερα, στο Νέο Κόσμο, είχαμε ασχοληθεί με την ιστορία περισσότερο της γειτονιάς που δεν είχε ανοιχνευθεί. Εδώ αποφασίσαμε ότι μας ενδιαφέρει καταρχήν η τοπογραφία, δηλαδή το γεγονός ότι μιλάμε για έναν φυσικό λόφο στο κέντρο της πόλης, μια σπιθαμή από το πολύ urban, ας πούμε, αστικό στοιχείο της Αθήνας. Αυτό, κάθε μας επίσκεψη στο λόφο μας ξυπνούσε κάτι υπαρξιακό. Άμα καθίσεις κάτω από αυτά τα δέντρα, ας πούμε, και πεις χαλαρώνω σε ένα δάσος, αλλά ταυτόχρονα βλέπεις που μένεις, ακούς την κίνηση του δρόμου, δεν ξεφεύγεις, δεν είναι δηλαδή το στρέφεις μια κάψουλα, ας πούμε, απόδρασης. Σε κρατάει, αν θέλεις, μέσα στη φύση, αλλά κοντά στο αστικό περιβάλλον στο οποίο έχει συνηθίσει να λειτουργείς. Είναι λίγο σαν να σου κάνει μία ένεση, ας πούμε, φυσικότητας, χωρίς όμως να έχεις το άλοθη ότι μπαίνεις σε ένα trip, ότι φεύγεις εκτός και άρα όταν θα γυρίσεις ισχύουν οι παλιοί κανόνες. Σου λέει όχι, εδώ που είσαι, εδώ, μέσα στο κέντρο της Αθήνας, άραξε δίπλα στο δέντρο, ξέρω εγώ, και άκου τα πουλάκια μαζί με το βουητό της Αλεξάνδρας. Αυτό ήταν ένα χαρακτηριστικό του λόφου που μας ενδιέφερε πάρα πολύ, γιατί επέβαλε, αν θέλεις, μία βουτιά στο εσωτερικό μας και στο τι είμαστε, τη σχέση μας με το περιβάλλον, τη σχέση μας
με τον εαυτό μας, χωρίς να έχουμε το άλοθη ότι είναι διακοπές. Κάπου εκεί συναντήσαμε και τη Γαβριέλα, η οποία δούλευε όλη την ώρα, σε μια πάρα πολύ σκληρή δουλειά, και όμως είχε μια ικανότητα να την αγαπάει όλος ο κόσμος, είχε μια ικανότητα να καλοδέχεται και να έχει ανοιχτή την πόρτα της σε όλους και σε όλα, σε μια πολύ ταραχώδη εποχή για την Αθήνα. Δεν είχε όλες αυτές τις ακραίες βίες, τρομαγμένες συμπεριφορές σήμερα που απέναντι στην αστάθεια της καθημερινότητας και απέναντι στην ανησυχία μας για το μέλλον ή, εν πάση περιπτώσει, στην επισφάλεια, ας πούμε. Καμιά φορά γινόμαστε απάνθρωποι βίαιοι, κλεινόμαστε τον εαυτό μας, συμπεριφορές που παρατηρήσεις και σε προσωπικό επίπεδο και σε κοινωνικό και σε πολιτικό και σε... Κάπου εκεί, λοιπόν, αυτό το γεγονός ότι μέσα στο χαμό κάτσε κάτω από ένα δέντρο και ηρέμησε και βρες τον εαυτό σου, ας πούμε, και χαλάρωσε, μέσα στο χαμό όμως, αυτό για μας νοστρέφησε. Οπότε κάπως έτσι συναντήθηκε όλη αυτή η καλλιτεχνική μας ανάγκη με την περιοχή και αφήσαμε τα πιο πραγματολογικά και τα πιο, αν θέλεις, καθημερινά, γιατί εντάξει, υπάρχουν ζητήματα των κατοίκων με το λόφο κτλ. Αλλά για μας λειτουργήσε περισσότερο σαν ένα ψυχοτοπίο. Σάστησα όταν την είδα η θεά του λόφου. Έτρεμα σαν το ψάρι. Και τι έκανε, λέτε, τι έκανε! Με πήρε να με πλύνει. Με έπλυνε στον νηπτήρα του μπάνιου με νερό και ενόπνευμα. Τι άλλο, τι άλλο! Ήθελα να ξαναπάω, αλλά πού λεφτά. Την έπαιρνα στο τηλέφωνο, όπως όλος ο κόσμος, να ακούσε τη φωνή της στον τηλεφωνητή. Ξαναπήγα στα 25 μου και από τότε, 25 χρόνια, ανεβοκατέβαινα τις ανηφοριές της. Παίζανε μικρότεροι, κλέφτες και αστυνόμους. Η πιο σταθερή διαδρομή της ζωής μου. Μια τρύπα στο χρόνο, καταφύγιο. Όλα άλλαζαν, η Αθήνα, ο κόσμος, η ζωή, η ίδια, η Γαβριέλα. Πάντα εκεί, βράχος. Ο λόφος λοιπόν του Στρέφη είναι ένας λόφος που τον επισκέπτεται πολλοίς κόσμος και αυτό έχει ενδιαφέρον. Αυτό που δεν έχει τόσο ενδιαφέρον είναι που είναι εγκαταλειμμένος ωστόσο και θα μπορούσε να αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη ζωτικότητα με περισσότερη φροντίδα. Ελπίζουμε με έναν τρόπο δράσεις που γίνονται στον τόπο αυτό να το ενισχύσουν. Γίνεται λοιπόν μια σύνδεση τόπου και ανθρώπου. Και αυτή η σύνδεση του τόπου και ανθρώπου θα μας οδηγήσει αργότερα στην παράσταση να ορίσουμε τη Γαβριέλα ως ο βράχος. Έτσι η Γαβριέλα παίζει μαζί μας στην παράσταση, Γαβριέλα Ροκ που θα δείτε κι εσείς, και είναι ο βράχος. Ο βράχος στην προκειμένη περίπτωση είναι ο δικός μου πάρτενερ, ο πάρτενερ του εαυτού, προφανώς επομένως και του Λεωνάρδου, του δολοφόνου που μας εμπεριέχει όλους, του υποτιθέμενου δολοφόνου. Και από τη δική μου τη μεριά αυτό που έχω να κάνω στην παράσταση είναι να είμαι στην τελευταία μέρα επί της ουσίας που έχω βρεθεί, που βρίσκομαι με την Γαβριέλα και είμαι στο κρεβάτι μαζί της. Είμαστε σε μια συνεχή σεξουαλική πράξη όπου μέσα σε αυτό το τελευταίο μας σεξουαλικό παιχνίδι ανταλλάσσουμε άλλοτε βία, άλλοτε τρυφερότητα, άλλοτε παιχνιδιάρικη διάθεση για να φτάσουμε τελικά στη βαθιά βία, στη βαθιά αγριότητα και στον φόνο, σε όλο αυτό το παιχνίδι επικράτησης και εξουσίας εν τέλει που σαν δολοφόνος, σαν εαυτός, έχω ανάγκη να επιβάλλω πάνω στην Γαβριέλα. Ο κόσμος, η ζωή, η ίδια, η Γαβριέλα, πάντα εκεί, βράχος. Και η πόρτα της. Μέρα, νύχτα, ανοιχτή. Χτυπήστε και θα σας ανοίξω, εύκολος στόχος. Τώρα, μάλιστα, που γέμισε η Αθήνα από δάφτους. Κι άλλη φορά προσπάθησα να την ληστέψουν. Μια φορά, μάλιστα, τη χτύπησαν άσχημα. Εγώ την έτρεχα στο νοσοκομείο. Δεν καταλάβαινε πως η Αθήνα δεν ήταν πια όπως παλιά, που δεν κλειδώναμε τις πόρτες. Δεν ήθελα να το καταλάβει.
σαν να έπαιζε με τον κίνδυνο, σαν να τον προκαλούσε. Η Ειρήνη βρίσκεται στην ιδιαίτερη θέση να χορεύει σε ένα επικλινές ενός βράχου και μάλιστα θα την δείτε κάποιες στιγμές να έρχεται στο βράχο πάρα πολύ κοντά και μάλιστα να κάνει και ερωτικές σκηνές με αυτό το βράχο, γιατί αυτός ο βράχος για μας είναι η Γαβριέλα. Άρα παίζει και ο βράχος, έχει και αυτός ρόλο. Επίσης θα δείτε την Ειρήνη να γλιστράει, να πέφτει από το βράχο, έχει έναν ρόλο πολύ έτσι απαιτητικό, γιατί ακριβώς είναι μια προσωπικότητα που παραπέει μέσα σε αυτά που λέγαμε, μέσα στην επισφάλεια της εποχής. Και είναι πελάτης της Γαβριέλας, η οποία η Γαβριέλα είναι αυτός ο βράχος που λέμε, ο οποίος φαίνεται σκληρός και ακέραιος και ατόφιος, αλλά επί της ουσίας έχει μέσα της όλη αυτή την ικανότητα του να είναι εύπλαστη και αν όχι να μεταλλάσσεται η ίδια, να μπορεί να μετουσιώνει ουσιαστικά ό,τι συμβαίνει σε μια ροή. Αυτό ουσιαστικά βγάλαμε τον Άργυλο, ότι δεν είναι κάτι σκληρό και ξέχωρο από τη ζωή, είναι μέσα στη λάσπη της πόλης, ας πούμε. Αυτά ως προς τη Γαβριέλα Βράχο. Τώρα ως προς την προσωπικότητα του δολοφόνου, αυτή είναι αφενός η Ειρήνη που παίζεται αφενός από την Ειρήνη που χορεύει πάνω στο βράχο και αφετέρου ταυτόχρονα από τον Λεωνάρδο, ο οποίος παίζει τη λογική του δολοφόνου, έχει το μικρόφωνο και λέει τα λόγια, ας πούμε, του δολοφόνου μαζί με μουσική που παίζει με έναν ιδιαίτερο τρόπο μέσα από ένα κλαρίνο. Και δύο λόγια για τη μουσική, γιατί παράλληλα υπάρχει και μια μουσική αφήγηση, η οποία λειτουργεί πιο πολύ συναισθηματικά. Προσπαθώ να χτίσω μια σχέση με τον εαυτό. Παρακολουθούμε και μια πορεία αυτού του ανθρώπου, που, μέσα από την οποία διαφέρονται διάφορα χαρακτηριστικά του σύγχρονου Έλληνα. Δηλαδή, έχει μια επιλογή μουσικών που φανερώνει διάφορες ποιότητες. Από αστείες μέχρι πολύ τραγικές. Και αυτό έχει επίσης ένα ενδιαφέρον, γιατί η μουσική ακούγεται παντού. Δηλαδή υπάρχουν ηχεία στο λόφο και ξαφνικά όλος ο λόφος αντυχεί. Είναι εντυπωσιακό. Ναι, η μουσική είναι όταν ο δολοφόνος προσπαθεί να... Ο δολοφόνος, όλη η παράσταση είναι, ας πούμε, μία πρόβα που κάνει για να προετοιμάσει την απολογία του στους κριτές. Όταν δεν τον βγάζει πουθενά αυτή η πρόβα που κάνει και αυτά που λέει και αυτά που σκέφτεται, που τα ακούμε δυνατά, και όταν δεν τα πάει πολύ καλά με τον εαυτό του με τον οποίο συνεργάζεται, που είναι η Ειρήνη, γιατί είναι μια διχασμένη προσωπικότητα ο δολοφόνος, αφήνει το μικρόφωνο και πιάνει τη μουσική. Οπότε εκεί μπαίνουν κάποια τραγούδια τα οποία τον βοηθάνε, γνωστά τραγούδια, τα οποία δεν είναι μόνο ελληνικά, είναι και, έχουμε και ένα εβραϊκό τραγούδι, έχουμε και ένα αμερικάνικο. Είναι τραγούδια που τον βοηθούν να με έναν τρόπο αποκαταστήσει την απολογία που ετοιμάζει. Τον βοηθούν σε ένα επίπεδο περισσότερο διανοητικό, δηλαδή τον φέρνουν πίσω σε αυτό που ήθελε να πει. Αλλά εντάξει, ουσιαστικά ήχος, λόγος, κίνηση, ο χαμός στο γήπεδο, όλα αυτά είναι ένα πράγμα μέσα στο μυαλό του, ένας θόρυβος, αλλά και, από το οποίο προσπαθεί να βγάλει μια άκρη.
Ένα βασικό χαρακτηριστικό του είναι δεν τα πάει καλά με τη μνήμη του. Κάτι το οποίο θεωρώ ότι έχει αναφορά στο σήμερα, γιατί ακριβώς και λόγω της, της μάτσο κουλτούρας του, έχει κάτι από το ένα μάτσο νεοέλληνα, ας πούμε, αυτός ο δολοφόνος. Δεν τα πάει πολύ καλά με το να θυμάται τα πράγματα. Δηλαδή, λίγο τα διαστρεβλώνει, λίγο δεν του τάνε και ξεκάθαρα. Δηλαδή, αυτό είναι ένα σαφές σχόλιο στο πώς σήμερα φτιάχνουμε ρητορίες σε επίπεδο λαϊκίστικο πολλές φορές και αναφερόμαστε στη στοιχεία του παρελθόντος χωρίς να έχουμε απόλυτη μνήμη, χωρίς να... έτσι, ανέξοδα με έναν τρόπο, χωρίς να ξέρουμε και πολύ καλά τι λέμε, δεν θυμόμαστε και καλά. Υπάρχουν πολλά στοιχεία σε αυτό το πράγμα που κάνουμε. Ας πούμε, ο διάλογος με τον εαυτό. Για μένα αυτή είναι η μεγάλη ιστορία, που, η εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας, η μνήμη είναι για μένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Το πώς διαμορφώνει τη μνήμη, πόσο ανάγκη την έχουμε. Τι να πω τώρα, είναι... Και όλο αυτό να συμβαίνει σε αυτόν τον τόπο, για μένα αυτό με μαγεύει πάρα πολύ. Ζούμε μια συνθήκη πολύ έντονη, όπου κατά τη διάρκεια της παράστασης ο χώρος είναι ζωντανός, υπάρχουν περαστικοί, σκυλιά, κόσμος παίζει, η συνθήκη συγκέντρωσης είναι δύσκολη. Αλλά παρόλα αυτά είναι ένα στοίχημα, το οποίο μπορώ να πω ότι έχουμε κερδίσει σε πολλές φάσεις και αυτό δημιουργεί ένα ψυχοτοπίο στο οποίο ο κόσμος μπορεί να εισχωρήσει και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Επειδή ο κόσμος ακούει από ακουστικά, δηλαδή εγώ μιλάω και παίζω μουσική και ο κόσμος είναι σε θέση να ακούει από ακουστικά. Αυτό σημαίνει ότι έχεις δύο παράλληλους κόσμους. Ο κόσμος ο πραγματικός, η ζωή που συμβαίνει και ένας άλλος κόσμος που δημιουργούμε εμείς που έρχεται να κάνει μια αφήγηση παράλληλη. Οπότε όλα τα πράγματα νοηματοδοτούνται στον καθένα ξεχωριστά, όπως πάντα βέβαια, με ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Και αυτό οπωσδήποτε είναι μια πολύ ιδιαίτερη συνθήκη. Έχει πολύ ενδιαφέρον το πώς ξεπροβάλλουν διάφορα εμπόδια σε αυτή την παράσταση που σε προσκαλούν να τα ξεπεράσεις. Σαφώς, ο βασικός μας σύμμαχος είναι η συγκέντρωση. Δηλαδή, ανάλογα εμπόδια, εγώ καταρχήν σαν εαυτός είμαι ένα εμπόδιο για τον Λεωνάρδο, για τον δολοφόνο, γιατί ενώ πολλές φορές θα έπρεπε να υπακούω περισσότερο, ο εαυτός του θα έπρεπε να υπακούει περισσότερο σε πράγματα που ταιριάζουν περισσότερο με τις απολογίες που θέλει να παρουσιάσει, ο εαυτός του δεν κάνει επί της ουσίας αυτό που πάντα χρειάζεται και θέλει. Και έτσι μερικές φορές τον εκθέτει απέναντι στους δικαστές που έχει στο μυαλό του. Ναι. Αυτό προφανώς είναι δομημένο από εμάς και είναι ένα βασικό εμπόδιο του ρόλου. Και από εκεί πέρα, στο κομμάτι του χορού, υπήρχαν κάποια εμπόδια που ο ίδιος ο τόπος έφερε. Ακριβώς το ενδιαφέρον του κομμάτι είναι ότι η κίνηση γίνεται στο λόφο, σε ένα μικρό μονοπάτι, το οποίο έχει αρκετά μεγάλη κλίση.
και κάποια κομμάτια του σε σημεία του βράχου, μικρή, χαμηλή αναρρίχηση θα έλεγα, σε σημεία του βράχου όμως που επιτρέπει ο βράχος, που δεν είναι δηλαδή σαθρά. Πώς λοιπόν, το μονοπάτι αυτό έχει και πέτρες, στο παρελθόν ήταν γεμάτο γυαλιά, γιατί χρόνια τώρα σπάζουν μπουκάλια, είναι αυτό το κομμάτι της φροντίδας που λέγαμε ότι δεν υπάρχει τόσο, σπάζουν μπουκάλια και τα γυαλιά πια είναι σπασμένα και θαμμένα στη γη. Οπότε κάθε φορά που ξεθάβεις, που φεύγει το πάνω τμήμα του χώματος, το από κάτω θα σου βγάλει καινούργια γυαλιά. Έτσι, για πολύ καιρό το να καθαρίσουμε τα γυαλιά ήταν project. Και μετά είναι λοιπόν πώς μπορείς να σταθείς σε αυτό το επικλινές μονοπάτι, μπορείς να σταθείς και μπορείς χωρίς να γλιστράς συνεχώς και μπορείς να δώσεις ποιότητα στη κίνηση. Το μυστικό προφανώς ήταν στο να βρεθεί ένα κατάλληλο παπούτσι που να είναι κατάλληλο για το χώμα, γιατί δεν είναι ένα οποιοδήποτε αθλητικό. Το παπούτσι του ρόλου, ακριβώς. Και είναι μια συνθήκη που θέλει βέβαια μια φροντίδα, γιατί αναγκάζει τα γόνατα και τις αρθρώσεις, γόνατα και αστραγάλους, να είναι σε συνεχή φόρτιση. Απ' την άλλη όμως έχει και ένα τρανς, δηλαδή αυτή η κατάσταση, το ότι είσαι τόσο πολύ αντιμέτωπος, άλλοτε αντιμέτωπος και άλλοτε πραγματικά σύμμαχος με την ίδια τη γη και με γεννήματα της γης όπως είναι ο βράχος, κάποια στιγμή σε κάνει να φεύγεις και να βλέπεις και τον εαυτό σου σε μια άλλη συνθήκη, σε μια άλλη ανάγνωση, σε μια ένωση επί της ουσίας. Άρα το κομμάτι της σεξουαλικότητας για το οποίο μιλήσαμε με έναν τρόπο υφίσταται και με άλλους και με άλλες τρόπους σκέψης και ανάγνωσης. Και στην κίνηση προσπάθησα να αποτυπωθεί αυτό μέσα από ένα βασικό μοτίβο που κυριαρχεί σε ό,τι γίνεται, το οποίο έχει να κάνει με κυρίως κίνηση στη λεκάνη, μια λίγο κυκλική και άλλοτε μια λίγο κυκλική που άλλοτε πάει λίγο μπροσπίσω κίνηση, που έχει επί της ουσίας μικρές μετατοπίσεις του βάρους από τη μία μεριά στην άλλη μεριά, από το ένα πόδι στο άλλο πόδι, και με κυκλικές κινήσεις των γονάτων. Αυτή η κίνηση έχει να κάνει με μια ενέργεια που συνεχώς βράζει, με μια ζωτική ενέργεια που συνεχώς κινείται και είναι έτοιμη να άλλες φορές να κάνει εκτοξεύσεις και άλλες φορές απλά να απλωθεί ή να μαλακώσει. Επίσης αυτή η κίνηση παραπέμπει, ναι μεν, παραπέμπει καταρχήν θα έλεγα σε σεξουαλική πράξη, και έχει κάτι επίσης και από το μπάσκετ που συμβαίνει πίσω μου και μπροστά από τον Λεωνάρδο. Όχι μόνο μπάσκετ. Όχι μόνο μπάσκετ και γίνεται χαμός, ακριβώς. Έχει κάτι που είναι αρκετά πρωτογενές, θα έλεγα, γιατί είναι λίγο όταν από την πρώτη στιγμή που αρχίζεις και στηρίζεις τα πόδια σου και πάει το μωρό να κάνει τα πρώτα βήματα, έχει αυτή την ταλάντευση ανάμεσα από τη μία μεριά και στην άλλη. Έχει την ολίσθηση και τελικά όταν έρχεται η στερέωση προσπαθεί να τρυπήσει με έναν τρόπο, να διατρυπήσει, να δημιουργήσει αποτύπωμα, να αφήσει αποτύπωμα, γραφή. Τι ωραία ήταν. Δεν μπορώ να θυμηθώ, δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς. Ήταν εκεί, ολοζώντανη, στο πλατήσκαλο. Όχι, ψυχή δεν υπήρχε στους δρόμους όταν έφυγα. Όσο σκέφτομαι πως μπορεί να ήμουν ο τελευταίος άνθρωπος που την είδε ζωντανή. Θέλω να πω, πριν το... Πώς έφυγα. Μάλλον σταμάτησα ένα ταξί, ναι. Να σταμάτησα ένα ταξί. Γιατί δεν έμεινα περισσότερο, γιατί... Γιατί τη βρήκαν ολομόναχη, ανήμπορη. Γύρισα κατευθείαν σπίτι. Δεν ξέρω τι ώρα έφτασα. Τι σημασία έχει. Όχι, κανένας δεν μπορεί να βεβαιώσει τι ώρα ήταν πραγματικά όταν έφτασα. Ήταν αργά. Τι σημασία έχει. Σημασία έχει πως...
Σημασία έχει πως την άφησα ζωντανή. Σημασία έχει πως αν το ξέρα, αν το ξέρα, αν μπορούσα να το ξέρω, δεν θα φεύγω ποτέ. Πάντως, ακούντας την Ειρήνη τώρα, ήθελα να τονίσω τον μεγάλο βαθμό επικινδυνότητας. Αυτό δημιουργεί μια εγρήγορση. Δηλαδή, εγώ όταν είμαι σε διάλογο με τον εαυτό, παρακολουθώ έναν άνθρωπο ο οποίος κάνει κάτι επικίνδυνο. Και εγώ κάνω κάτι επικίνδυνο, γιατί ανά πάσα στιγμή μπορεί να ξεχάσω τα λόγια μου. Πρώτη φορά σε πρόβα, μου διάζει το κεφάλι μου και χάνω τα πάντα. Δηλαδή, κουράζομαι τόσο πολύ μέσα από την προσπάθεια για συγκέντρωση. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μια εγρήγορση και ως μια παράσταση που είναι σε εξέλιξη αποτελεί και ένα αντικείμενο έρευνας. Γιατί στο θέατρο γενικότερα υπάρχει και φαντάζομαι πάντα υπήρχε ένα θέμα υπερπροστασίας. Δηλαδή, γιατί κάνεις μια παράσταση, τι ιστορία είναι αυτή που θες να πεις, πόσο σε καίει αυτό το πράγμα, πόσο πραγματικά εκτίθεσαι μέσα αυτό. Είσαι σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Θες να πεις κάτι το οποίο έχει ένα ρίσκο. Δηλαδή, έχεις μια πρόταση, θέτεις ένα ερώτημα το οποίο μπορεί να γίνει επικίνδυνο. Επικίνδυνο με την έννοια ότι δεν ξέρεις που θα σε πάει. Δεν είναι κάτι έτοιμο. Όλοι, η παράσταση λοιπόν που έχουμε ετοιμάσει εδώ πέρα νομίζω πως στηρίζεται σε με τέτοιου είδους λειτουργία. Δεν ξέρεις που θα σε πάει. Πραγματικά δηλαδή μπορεί. Ήδη η παράσταση έχουμε αναγκάσει να ανακυρώσουμε βέβαια όπως πολλές παραστάσεις υπαίθριες λόγω καιρού, αλλά και λόγω τεχνικών προβλημάτων. Γιατί είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση που δεν είναι προστατευμένη. Θα σας τα πω όλα! Θέλω να σας τα πω. Το θέλω όσο τίποτα στον κόσμο το έχω ανάγκη. Οι αλλότερες φωνές έχουν συγγύσει, τώρα θα ηχήσει η δική μου φωνή. Εγώ το έκανα στο πάτωμα, στο καναπέ, όπου θέλετε. Ήταν η κορυφαία πράξη της ζωής μου. Ηρωισμός. Εγώ, ο μικρός, απέναντι στο βράχο. Ένας αγώνας επικός, Σύσυφιος. Κι όμως ανέβηκα στην κορυφή, τον κρέμισα. Ιδού λοιπόν το αποφόλιο τέρας, καταδικάστε με, εκτελέστε με, κηρύσω επανάσταση. Εγώ, ένας άνθρωπος βουτυγμένος στη λάσπη. Ξέρετε κύριε τι θα πει λάσπη, το ξέρετε γιατί είσαστε κι εσείς βουτυγμένοι ως το λαιμό, μόνο που δεν το καταλαβαίνετε. Δεν το καταλαβαίνετε λάσπη, είναι όλο αυτό το πράγμα γύρω μας. Δεν θα κάνουμε μία από τις παραστάσεις μας, γιατί μία αναρχική ομάδα με το έτσι θέλω, χωρίς καν να συζητήσει το ενδεχόμενο της συγκατοίκησης στο δημόσιο χώρο, λέει όχι, δεν θα την κάνετε γιατί εκείνη τη μέρα είμαστε εμείς, ενώ εμείς θέλουμε να συγκατοικήσουμε. Αυτό είναι μέρος αυτού του δολοφόνου. Και ας έρχεται από αναρχική ομάδα. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτά τα στοιχεία του ματσίσμου, ας πούμε, αυτό το τόχο και είμαι εγώ και όχι εσύ, είναι κάτι το οποίο υπάρχει και υπάρχει και εκεί που δεν θα περιμένεις να υπάρχει. Και υπάρχει και σε εμάς όλους σε κάποια σημεία μας. Οπότε αυτή η παράσταση για μας είναι και ένας τρόπος αυτά τα στοιχεία να τα εξορκίσουμε. Γιατί καλό είναι να λέμε το ότι δεν μας αρέσει, ξέρω εγώ, οι ακραίες πολιτικές και όλα αυτά, αλλά πρέπει να δούμε όλοι μας και πού είναι το δικό μας κομμάτι στο που έχει καταλήξει αυτή η κοινωνία. Χωρίς να θέλω να πω ότι έχουμε όλοι το ίδιο μερίδιο ευθύνης. Δεν το βλέπετε? Έλατε, να το βούμε λίγο πιο ψηλά! Να το δείτε καλύτερα, να θαυμάσουμε τη θέα. Τι είναι λοιπόν όλο αυτό το πράγμα γύρω μας, η πόλη, όλη αυτή η ζωή που σέρνεται εκατομμύρια πόδια της στις λεωφόρους, είναι λάσπη. Λάσπη, βούρκος, βάρβαρος, όπως θέλετε. Πείτε το, εγώ προτιμώ τη λάσπη. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της λάσπης? Πρώτον, είναι ρευστή, δεν σου επιτρέπει να βαδίσεις πάνω της με ασφάλεια. Δεν μπορεί να χτίσεις τίποτα στέρεο πάνω της. Δεύτερον, είναι η πουλή. Ποτίζει τα πόδια σου, ώσπου να γίνουν ασήκωτα και έπειτα σε καταπίνει. Τρίτον, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, είναι βρώμικη. Βρώμικη, είναι βρώμικη, τοξική, σε δηλητηριάζει. Δεν το βλέπετε,
Δεν το βλέπετε. Δεν πειράζει. Θα έρθει η στιγμή που θα το καταλάβετε όταν θα τρεκλίζετε μέσα στην καθημερινή ασυναρτησία, όταν η βρώμα σας κόβει την ανάσα, τότε θα καταλάβετε την αυτεία που ένιωσα κι εγώ. Στο καλύτερο σχόλιο ήταν από ένα ζευγάρι που ο άντρας είπε: ναι, εγώ βρήκα στιγμές που ταυτίστηκα μάλιστα με αυτό που έλεγε ο δολοφόνος. Τον κατάλαβα απόλυτα. Και ψιλοταυτίστηκα κιόλας μαζί του. Από άνθρωπο ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν είναι η περίπτωση του μάτσο, αλλά αυτό είναι και ζητούμε τις παράσεις. Λίγο να βρούμε αυτά τα στοιχεία στα οποία αυτό που όλοι φοβόμαστε και δεν θέλουμε, ή πολλοί από εμάς, ακουμπάει και λίγο σε εμάς. Υπάρχουν βέβαια και οι βράχοι, άλλο υλικό, ανώτερο. Απ' την αρχή την έβλεπα σαν βράχο, τη θαύμαζα. Εγώ να γλιστράω στη λάσπη και εκείνη να πατάει και να τρίζει γης. Εγώ να νιώθω ότι όλα με απειλούν και αυτή να ζει τη ζωή που ζούσε και να μην φοβάται τίποτα. Να βγαίνει από το βούρκο πεντακάθαρη, να ξεπλένει και εμένα. Αυτός ο βράχος με ισοπαίδωνε, μου έκρυβε τον ήλιο. Ο βράχος ψήλωνε και εγώ ζάρωνα. Ο βράχος ψήλωνε και εγώ ζάρωνα. Έφτασε μια στιγμή που δεν είχα λεφτά να την πληρώσω. Το αδιανόητο! Δεν είχα λεφτά να την πληρώσω. Και αυτή η κυρία έχει αγοράσει τη μισή Αθήνα. Το αδιανόητο! Και τότε κατάλαβα πώς παίζει το σύστημα. Από τη μια οι βράχοι δεξιοτέχνες στη συναλλαγή έτοιμοι να ξεπουληθούν ολόκληροι. Αν χρειαστεί από την άλλη εσύ να μην μπορείς να κινηθείς, να μην έχεις που να κουμπίσεις το κορμί σου. Λογικό. Δεν ήξερες εσύ να ξεπουλήσεις την παρθενιά σου τρεις φορές! Η παράσταση ακροβατεί μέσα σε μεταξύ μιας δικής μας προσωπικής αναζήτησης να βρούμε τα επικίνδυνα σημεία της δικής μας ζωής όπου συναντάμε το μάτσο νέο Έλληνα και ένα σχόλιο στην κοινωνία και στην πολιτική του σήμερα που περιέχει πολύ ματσισμό, έτσι, σαν κατάσταση. Αυτό είναι, δεν είναι ο πραγματικός προφανώς δολοφόνος Γαβριέλας, είναι ένας υποτιθέμενος δολοφόνος που με έναν τρόπο συγκεντρώνει πάνω του όλα αυτά που δεν είναι η Γαβριέλα. Αυτό είναι, είναι αυτό που δεν είναι η Γαβριέλα. Σαν σύμβολο περισσότερο, γιατί κανένας από εμάς δεν ήξερε τη Γαβριέλα, αλλά σαν σύμβολο. Δεν ασχολούμαστε τόσο πολύ με το τι ήταν πραγματικά η Γαβριέλα, ούτε είμαστε ιστοριοδίφες, ας πούμε, να βρούμε την ιστορία της να ανιχνεύσουμε. Αυτά τα έχουν κάνει άλλοι και δεν μας ενδιέφερε και τόσο πολύ. Εμάς μας ενδιέφερε αυτή η διαχείριση της λάσπης και της ρευστότητας της ζωής και πώς υπάρχει μια λογική τέτοιας διαχείρισης η οποία είναι μια τρομαγμένη και βίαιη και έτσι στήρα, ας πούμε, λογική και υπάρχει και μια άλλη λογική αυτή της Γαβριέλας της ανοιχτής πόρτας. Αυτό ουσιαστικά πραγματεύει την παράσταση. Αυτή είναι η βράχη. Όλοι αυτοί. Οι άνθρωποι που ξυπνάμε κάθε πρωί κάτω από τη σκιά τους και θέλουμε να τους ισοπεδώσουμε, αλλά δεν το κάνουμε. Λοιπόν, το κάνουμε. Θα καθαρίσουμε τον τόπο από τους βράχους. Όλους αυτούς που μας επιβάλλονται με την ακαταμάχητη δύναμή τους, τους περιφρονούμε, τους γκρεμίζουμε. Τους περιφρονούμε, τους γκρεμίζουμε. Τους περιφρονούμε, τους γκρεμίζουμε. Η Γαβριέλα υπήρξε, ας πούμε, ένα σε συμβολικό επίπεδο και στην μυθοποιημένη της μορφή, προφανώς, γιατί η γυναίκα σίγουρα δεν περίμενε να γίνονται όλα αυτά που συζητάμε τώρα, αλλά σε μυθοποιημένο επίπεδο, τουλάχιστον για μας, υπήρξε μια αφορμή έτσι να την βάλουμε εκεί πάνω και να πούμε τι από αυτό της ανοιχτής πόρτας δεν έχουμε εμείς. Έχει ενδιαφέρον και η σχέση μας εδώ με την τοπική κοινωνία έχει ενδιαφέρον. Και την ευχαριστούμε κιόλας την τοπική κοινωνία που μας επιτρέπει να είμαστε εδώ κάτω από τα μπαλκόνια τους και να παίζουμε την παράστασή μας χωρίς να μας δημιουργεί πρόβλημα. Αυτό θέλω να παρακαλώ, να ευχαριστήσω πάρα πολύ αυτούς, γιατί αυτοί είναι ουσιαστικά οι οικοδεσπότες μας. Και όχι αυτοί που μας λένε ότι στο όνομα της επανάκτησης του δημόσιου χώρου τσακίδια και φύγετε. Τα λέω τα πράγματα όπως είναι.